μία με την οικοδοσία, μία με άλλες εκδηλώσεις που γίνονται. Πραγματικά είναι από τους πιο δραστήριους. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ελπίζω να συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι και νομίζω ότι θα προσφέρει πάρα πολλά ακόμα στον τόπο. Χρόνια πολλά και πάλι. Με την πιο μεγάλη δοκιμή. Μπερδεύτηκε η γιαγιά και πήρε το κινητό σου που να πάρει το κινητό. Για το δικό σου κινητό. Ακούς, ακούς. Δεν κόβει πολύ καλά. Αλλά ξέρει ότι είναι το κινητό σου. Ωραία. Κάτσε να τελειώσουμε με τις κάμερες. Ε. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Λοιπόν, κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα λέω θα ήθελα να είμαι ακουστός. Έχετε πολύ δύναμη, είστε ενωμένοι και πραγματικά άλλοι από αυτούς θέλουν να είναι ακουστός. Να είστε καλά. Κύριος Κορνιλάκης, παρακαλώ. Πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νεκρών Αγκαρνών. Χρόνια πολλά για μένα, για το Σύλλογο δεν μπορώ να αποφεύγω γιατί θα της ανέμπλωτο να γίνει. Και 25 χρόνια και πλέον παρουσία στο Διοικητικό Συμβουλίο είναι στην καρδιά μου. Θα αναδεχθώ το Διοικητικό Συμβούλιο πάντα τέτοια και η καιρή του επιβάλλω να κάνω την εξής ευχή. Να είμαστε όλοι αλλημένοι και αγαπημένοι. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι και οι πατριώτες μας που μας διοικούν αλλά και εκτός Ελλάδος έχουν καταφέρει και μας έχουν διασπάσει. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ενωμένοι και αγαπημένοι. Χρόνια πολλά, σε όλους. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Ελληνικό Συμβουλίο. Συγχαρητήρια για την υποδομή του Συλλόγου και τα νέα παιδιά όλων των ηλικιών που από αυτούς ακούσαμε τα πιο όμορφα κάλατα που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες. Εγώ εύχομαι η χρονιά αυτή να είναι ελπιδοφόρα και αισιόδοξη, να είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά που περνάει η χώρα μας και η κοινωνία να βρει τη δύναμη να την αντέξει. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Πραγματικά, είναι σαν να είναι
Καλή σας μέρα, πατέρα Ηλία, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο, αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι και φέτος κοντά σας στο Σύλλογο των Κριτών, ένα σύλλογο ο οποίος έχει καταφέρει και έχει κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων των συμπολιτών. Γι' αυτό και εδώ μέσα σήμερα δεν είμαστε μόνο Κρήτες, είμαστε από όλα τα μέρη της Ελλάδος που αγαπούμε και σεβόμαστε αυτό το υπερήφανο στοιχείο, τους Κρήτες, οι οποίοι μας κάνουν και σε αυτή την πόλη να δείχνουν την καταξίωση, την κοινωνική, την επαγγελματική, την πολιτιστική κυρίως που έχει αναδείξει ο Σύλλογος των Κρητών. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας χαίρω εσάς, το Διοικητικό σας Συμβούλιο και όλους όσους έχουν συμβάλει κατά καιρούς προκειμένου να έχετε αυτά τα αποτελέσματα που σας έχουν βάλει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτιστικά επόμενα της πόλης των Αγαρδών. Θα κόψω αυτό το κομμάτι ευχόμενος στον καθένα και στην καθημερινά να έχουμε υγεία ξεπερνώντας τις δυσκολίες σε επίπεδο και προσωπικό και δημοτικό αλλά και εθνικό. Το αφιερώνω σε αυτά τα παιδιά που είδαμε λίγο πριν να χορεύουν, που είναι η ελπίδα και για τις Κρήτες αλλά και για την πόλη μας. Καλή χρονιά! Και θέλω να ζητήσω μια χάρη. Αν ζητούσα στον κύριο Μανιδάκη,